Ας το δούμε αυτό πιο αναλυτικά. Αυτά που είπε, σας είπα, ο Αποστόλος Παύλος σε αυτόν τον ελίμα, για να πάρουμε τα στοιχεία αυτά να δούμε τι ακριβώς είναι οι μάγοι, οι οποίοι είναι πολύ πληθέστατοι στην εποχή μας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο αριθμός στην Ελλάδα μόνο και στον κόσμο αναρρύθμιτος αριθμός, στην Ελλάδα ο αριθμός των μάγων από τη Φλιτζανού μέχρι των περιοπής μάγων Φερυπίν, το Χρήστο στο Γάζορο, είναι περιοπής μάγος αυτός, μην γελιάσετε ότι έχει εικόνες, είναι ο αριθμός των μάγων στην Ελλάδα περισσότερος από τους τον αριθμό των ιερέων και των γιατρών. Είναι, πρόσφατα το είδα σε μια εφημερίδα, προχθεσινή, 200.000 μάγοι στην Ελλάδα. Και αρχίζει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος τους χαρακτηρισμούς του εναντίον του ελίμα μπροστά στα μάτια και τα αυτιά του ανθυπάτου Σεργίου Παύλου. Ο πλήρης παντός δόλου, ο σύ που είσαι γεμάτος από κάθε δόλο, κάθε δόλο. Δηλαδή αυτό το πλήρης, όπως λέμε, ένα ποτήρι είναι γεμάτο, δεν έχει περιθώρια να βάλει κανείς κάτι περισσότερο, δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αφήσει καμία γωνίτσα της ψυχής του ελευθέρα για μετάνοια και επιστροφή. Ο διάβολος είναι γνωστό ότι είναι 100% πονηρός, αλλά φαίνεται ότι και οι άνθρωποι που τον υπηρετούν, οι μάγοι, παρότι δεν μπορούμε με τόση ευκολία να το πούμε για έναν άνθρωπο, φαίνεται όμως, όπως από αυτό το σημείο δηλαδή, φαίνεται ότι και αυτοί είναι κάτι περίπου 100% γεμάτοι από πονηρία, διότι πλέον έχουν υποδουλωθεί ολότελα και είναι διαβολάνθρωποι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και καλώς είπε παντός δόλου. Καλά είπε ότι είσαι γεμάτος από κάθε μορφής δόλου, δηλαδή δολιότητος, απάτης. Υπεκρίνετο γάρ, διότι υπεκρίνετο, ό,τι υπεκρίνετο, ενώ από μέσα του ήταν γεμάτος από κάθε απάτη και κάθε πονηρία. Συνεπώς ήταν ένας ψευδοπροφήτης. Αυτόν τον χαρακτηρισμό ψευδοπροφήτη τον ακούσαμε μια περασμένη φορά. Ψευδοπροφήτης λοιπόν, ακούσατε χαρακτηρισμόν. Όταν, αδελφοί μου, πηγαίνετε, όσοι πηγαίνουν, σε αυτές τις πόρτες των μάγων, από την Καφετζού, τη Χαρτορίχτρα, την Ξεματιάστρα, την Ξεμετρίστρα, πάνε και ξεμετρούν, ξέρετε, εδώ τα παΐδια μετράνε, την πλάτη μετράνε, μέχρι όποιον άλλον. Το ξέρετε σε ποια πόρτα λοιπόν πηγαίνατε? Το αντιληφθήκατε? Είναι γεμάτη από κάθε απάτη και κάθε δόλο. Είναι ψευδοπροφήτε. Θα σου πουν πράγματα τα οποία θα νομίζεις ότι είναι σωστά και αληθινά. Στην πραγματικότητα όμως είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα σου κερδίσουν την ψυχή. Διότι, ας το καταλάβουμε, αντάλλαγμα της ψυχής γίνεται εδώ. Αντάλλαγμα της ψυχής. Το αντιληφθήκατε? Δίνεις την ψυχή σου, αδελφέ μου, όταν θέλεις να πάρεις μία εκδούλευση, εξυπηρέτηση από έναν μάγον. Ο πλήρης πάσης ραδιουργίας, ο σύ που είσαι γεμάτος από κάθε ραδιουργία. Ραδιουργία, τι λέμε τη λέξη αυτή, τι λέμε? Δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά η ευκολία, ράδιος θα πει εύκολος, η ευκολία
με την οποία μπορούμε να ενεργήσουμε κάτι, αλλά συνήθως έχει κακή σημασία, επικακής λοιπόν σημασίας. Έτσι, ραδιούργος είναι ο μετερχόμενος έργα με εύκολο τρόπο, αλλά σας ξαναλέγω, συνήθως επικακής σημασίας. Και αυτή η ευκολία το να μετέλθεις ένα έργο δείχνει την απουσία του Θεού από την ψυχή του ραδιούργου. Μάλιστα, ίσως σας κάνει εντύπωση ότι ο ορισμός της μαγείας είναι αυτός. Αυτός είναι ο ορισμός της μαγείας. Τι είναι μαγεία? Θα απαντούσαμε: ο εύκολος τρόπος, συνεπώς η ραδιουργία, ράδιος έργων, ράδιον έργων, εύκολος τρόπος, εύκολο έργων, αποκτήσεως επιθυμητών πραγμάτων. Σας ξαναλέγω, αυτός είναι ο ορισμός της μαγείας. Αυτό και αποτελεί, συγγνώμη, πώς γίνεται με την υποταγή, με την υποταγή της κτήσεως, ακόμη και προσώπων, με εύκολο τρόπο. Να βρω τα μυστικά της δημιουργίας, να μου αποδοθεί ό,τι θέλω, με εύκολο τρόπο. Είναι γνωστό ότι τα αγαθά της δημιουργίας τα αποκτώ με κόπο. Πρέπει να δουλέψω, πρέπει να γίνω επιστήμον, πρέπει, ξέρω εγώ. Όχι. Αυτός ο δρόμος είναι εύκολος, γρήγορος, όπως και η επιβολή μου επί ανθρώπων, να υποτάξω δηλαδή ανθρώπους, ακόμη και να θανατώσω ανθρώπους με εύκολο τρόπο. Θα σας πάρω μόνο ένα μικρό, ένα παράδειγμα. Όταν ενεφανίστησαν οι Εβραίοι ως λαός 2 εκατομμυρίων ανατολικά του Ιορδάνου, στα σύνορα της χώρας των Μωαβιτών, ο βασιλιάς των Μωαβιτών εκάλεσε από την Μεσοποταμία έναν μάγο, τον γνωστόν Βαλαάμ. Αυτός εκλήθη να κάνει τι? Να κάνει ξόρκια. Έκανε θυσίες, προηγήθηκαν θυσίες στους θεούς, και μετά να κάνει μαγέματα, ξόρκια, για να εξορκίσει, ούτως υπή, να διώξει τους Εβραίους, διότι ο βασιλιάς των Μωαβιτών εφοβήτω ότι θα εισέβαλαν στη χώρα του και θα τους νικούσαν και θα χάναν την χώρα τους. Και επειδή λοιπόν φοβήθηκε, εκάλεσε τον μάγο, του δώσε πολλά χρήματα, το λέει η Αγία Γραφή, πολλά χρήματα του έδωσε, και του ξανάδωσε και του ξανάδωσε, ακριβώς για να μαγέψει τους Εβραίους να σκοθούν να φύγουν από εκεί και να μην κινδυνεύει αυτός. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους Εβραίους ο Μωαβίτης βασιλιάς? Με έναν πόλεμο, ή αν θέλετε και με μια πολιτική. Πώς πολλές φορές συμφωνούμε, κάνουμε πολιτική, κουβεντιάζουμε, αποφεύγουμε ένα πόλεμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πόλεμο. Αυτή είναι η συνήθις τρόποι, η δύσκολη. Ο άλλος ο τρόπος της μαγείας είναι ο εύκολος. Είδατε λοιπόν ακριβώς τι σημαίνει μαγεία, να πετύχω κάτι με εύκολο τρόπο. Γι' αυτό, επειδή αυτές οι δυνάμεις δεν αποκαλύπτονται εις τον άνθρωπο έτσι όπως και έρθει, έρχονται οι δυνάμεις οι δαιμονικές να επιτύχει ο άνθρωπος εκείνο που θέλει. Αν έχετε ακούσει μια μουσική, το είχα δει κάποτε και σαν εικόνες αυτό, τίνος είναι κάποιου μεγάλου μουσουργού, ο μαθητευόμενος μάγος, ένας μεγάλου μουσουργού είναι, ο οποίος, ο μαθητευόμενος γάμος, μάγος, ήταν ένα τσιράκι ενός μάγου. Έφυγε το αφεντικό του, πήγε, ξέρω εγώ που πήγε, αυτός άνοιξε κάτι μεγάλα βιβλία και άρχισε να, γιατί του είπε να σφουγγαρίσεις τους χώρους, αυλές και τα λοιπά. Λέει, τι να σφουγγαρίσω τώρα, και ποιος θα βγάλει νερό?
από το πηγάδι. Και πώς θα σφουγγαρίσω εγώ τώρα? Ανοίγει λοιπόν το μαγικό βιβλίο, βρίσκει εκεί τι θα επικαλεστεί να έρθουν δαίμονες για να του βγάλουν νερό από το πηγάδι, να του το φέρουν, να το σφουγγαρίσουν. Εύκολος τρόπος. Ήρθαν λοιπόν οι δυνάμεις με τις επικλήσεις που έκανε και άρχισαν να βγάζουν νερό, να βγάζουν νερό, να βγάζουν νερό, και χύρανε με κουβάδες το νερό μέσα εκεί στους χώρους, στις αυλές και στα δωμάτια. Το νερό άρχισε να ανεβαίνει και δεν ήξερε πώς να το σταματήσει. Και ερχόν ήρθε μετά ο μάγος, ο μάστορας, το αφεντικό, του λέει τι είναι αυτά που κάνεις? Και αυτός εκάλεσε πάλι δυνάμεις και σταμάτησε εκείνο που είχε ζητήσει. Σας το είπα για να, έτσι σαν παραδειγματάκι και αυτό, να δείτε ότι με εύκολο τρόπο να πετύχουμε κάτι. Και τώρα με τη ραδιουργία του Ελί μας προσπαθεί, με τις μαγείες του δηλαδή, να κρατεί δέσμιον των Σέργιων Παύλων στους δικούς του σκοπούς και στα δικά του ωφέλη, γιατί οι μάγοι έχουν ωφέλη. Η Εδιαβόλου τον αποκαλεί έτσι ο Απόστολος Παύλος τον Ελίμα. Γιατί Ιών Διαβόλου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το γαρ έργον εκείνου έπρατε. Διότι έπρατε ο μάγος το έργο του διαβόλου. Αδελφοί, όταν ζητάτε κάτι από τους μάγους, το έργο του διαβόλου εργάζονται οι μάγοι. Τι κάνει ο μάγος? Κακοποιεί και εμποδίζει τους άλλους να σωθούν. Τους κρατά δεσμίους, όπως δέσμιο κρατά ο διάβολος τον ίδιο τον μάγων. Κάποτε μου έλεγε ένα στρατιώτη στο 404, πριν από παραπάνω από 25 χρόνια, είχε νοικιάσει, είχε νοικιάσει το σπίτι του στον πάνω όροφο σε έναν Γερμανό ο οποίος ήταν μάγος. Ήξερε τα ελληνικά αυτός ο Γερμανός, κατοικούσε στην Ελλάδα. Κάποτε τον πήρε και πήγανε σε μια ξεροραματιά της Αττικής. Και εκεί ήταν και φεγγάρι, αυτός έμεινε χωρισμένα, ο μάγος, χωρισμένος από το παιδί των νέων για λίγη ώρα. Και μετά φύγανε. Την άλλη μέρα φύγανε χωρίς να πει τίποτα ο μάγος. Την άλλη μέρα τον φωνάζει τον νέο και του λέει, έλα να δεις την πλάτη μου τι ξύλο έφαγα. Γιατί μου είπαν οι δυνάμεις, τι τον πήρες αυτόν μαζί σου, τον νεαρόν. Τι τον πήρες μαζί σου? Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, φοβερό, φοβερό. Είναι δέσμοι οι άνθρωποι του σατανά. Γι' αυτό ο Κύριος είπε για το διάβολο, που είναι ο πάτρον και ο επινοητής όλων αυτών των πραγμάτων, ημείς, λέει στους Εβραίους κάποτε, εκ του πατρός του διαβόλου εστε. Εσείς κατάγεστε από τον πατέρα σας το διάβολο. Κατά σε επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του. Ημείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας. Είναι τρομερό πράγμα να είσαι κατά διάθεση, γιατί ο διάβολος δεν κάνει παιδιά, να είσαι κατά διάθεση παιδί του διαβόλου. Κατά διάθεση. Ο Αντίχριστος θα είναι ο γνησιότερος Υιός του διαβόλου, αληθινός διαβολάνθρωπος. Θα είναι ο κατεξοχήν Υιός του διαβόλου, εννοείται πάντοτε κατά διάθεση, διότι θα γεννηθεί από έναν πατέρα και από μια μάνα. Ξαναλέω, ο διάβολος δεν γεννάει ανθρώπους. Και θα έχει όργανά του όσους κατά διάθεση πάλι ομοιάζουν με τον διάβολο. Από πού? Από τα μέσα ενημερώσεως μέχρι τον τελευταίον άνθρωπο της κρατικής εξουσίας. Στα χέρια του Αντιχρίστου θα είναι η κρατική εξουσία. Όλοι αυτοί, σε όλους αυτούς θα υπηδρά ο Αντίχριστος,
από τα μέσα ενημερώσεως, σας είπα, από τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Τύπος μέχρι, όπως σας είπα, τον τελευταίο άνθρωπο που θα είναι όργανο του, άνθρωπο της κρατικής εξουσίας. Κάτι έλεγα σε κάποιον την περασμένη εβδομάδα και μου έφερε την επομένη και είδα, δηλαδή το βράδυ, όχι την επομένη, το βράδυ της ιδίας ημέρας, εξομολογείτο, και μετά μου το έφερε το βράδυ ένα βιβλίο και είχε τον Αντίχριστο να κρατείτε, να φυλάσετε από όργανα της κρατικής εξουσίας. Το είδα και τρόμαξα. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, αλλά θα έλεγα ο Θεός πραγματικά να μας φυλάει. Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης. Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Σύ που είσαι εχθρός κάθε δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη θα πει κάθε ευαγγελική αρετή. Όσοι λοιπόν είναι εχθροί της διδασκαλίας του Χριστού, είναι εχθροί πάσης δικαιοσύνης. Και εχθροί του Ευαγγελίου, αγαπητοί μου, είναι πάμπολοι, κατά εκλεκτικών τρόπων μάλιστα εμφανιζόμενοι. Άλλοι λατρεύουν τη γαστέρα, άλλοι τα υπογάστρια, όπως είναι ο φροηδισμός. Άλλοι αρνούνται την μεταφυσική ζωή, την μετά τον τάφο ζωή, όπως είναι οι ληστέ. Άλλοι διαβάλλουν των γάμων, όπως είναι οι γνωστικοί. Άλλοι αρνούνται το Θεό, όπως είναι οι άθεοι. Άλλοι διαβάλλουν την άλφα ή την βήτα αρετή ως ασύμφορη, ως ανόητη ή ακόμη και αναχρονισμένη. Όλοι αυτοί είναι εχθροί της δικαιοσύνης. Ου παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας. Επιτέλους, δεν θα σταματήσει το στόμα σου, δεν θα σταματήσεις να διαστρέφεις τους ίσιους δρόμους του Θεού. Ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου που του είπε «Δε θα παύσεις, ου παύση», είναι μία υπόμνηση ότι όφιλε ο ηλίμας να πιστεί και να εγκαταλείψει το καταλυτικό του έργο. Βλέπετε, υπάρχει και ένα στοιχείο αγάπης εδώ, ε. Ενδιαφέρεται ο Απόστολος να σωθεί ο άνθρωπος αυτός. Αυτό θα πει «ου παύση, δεν παύεις». Να πλανηθείς είναι ανθρώπινο, αλλά να επιμένεις στην πλάνη σου είναι διαβολικό. Η διαστροφή, όπως είδαμε και είπαμε, δεν είναι παρά, σας το είπα πιο πάνω, η προσφυλής μέθοδος του διαβόλου. Και ο δι Κυρίου, η δρόμη του Κυρίου, είναι ο φωτισμός που δίδει ο Θεός με πολλούς τρόπους για να φτάσει ο άνθρωπος στην αλήθεια του Θεού και να σωθεί. Και έρχεται τώρα ο ηλίμας να διαστρέψει αυτούς τους δρόμους, δηλαδή αυτούς τους τρόπους, προκειμένου ο Σέργιος Παύλος να δεχθεί τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και συνεπώς να σωθεί. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος «Ου κήπε προς αυτόν, ου πάψη διαστρέφων των ανθύπατων, αλλά τα σοδούς Κυρίου ο πλέον είναι». Δεν είπε, λέγει, δεν θα πάψεις να διαστρέφεις των ανθύπατων, αλλά δεν θα πάψεις να διαστρέφεις τα σοδούς του Κυρίου, το οποίο είναι, λέει, πολύ χειρότερο, ανώτερο δηλαδή, και αξιοπίστος. Ούχι μην πολεμείς φυσίν, αλλά τα σοδούς Κυρίου διαστρέφεις. Δεν πολεμάς εμάς τους Αποστόλους, πολεμάς το έργο του Θεού. Κάποτε, ξέρετε, άμα τα βάζουμε με ανθρώπους, νομίζουμε ότι πολεμούμε τους ανθρώπους, γιατί δεν μας αρέσουν, γιατί είναι βαρύς, το ρίς με ψιλον γιώτα, γιατί είναι βαρύς και βλεπόμενοι. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι τέτοιοι άνθρωποι πολεμούν τα σοδούς του Κυρίου, τα ευθείας. Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό.
Βλέπετε πώς το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι άνθρωποι αυτοί είναι το πρόσκομα. Τη λέξη τη βάζω εντός αγωγικών. Το παλούκι, το σκάνδαλο. Εκεί που περπατάς και σκοντάφτεις. Αυτό θα πει σκάνδαλο, παλούκι, πρόσκομα. Το πρόσκομα στους τρόπους που ο Θεός θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Θα έλεγα, αγαπητοί μου, πόσοι γονείς, πόσοι εκπαιδευτικοί, πόσοι πολιτικοί, πόσοι ακόμη και ιερείς γίνονται το πρόσκομα της σωτηρίας των άλλων. Κάτσε, παιδάκι μου, Κυριακή πρωί, κοιμήσου αφού όλη την εβδομάδα είσαι στο σχολείο. Το παιδί θέλει να πάει στην εκκλησία. Πατέρα, μητέρα, είσαι πρόσκομα στο παιδί σου. Είσαι αδύνατος, πας στο σχολείο, πρέπει να τρως. Δεν πρέπει εσύ να νηστεύεις. Πατέρα, μητέρα, είσαι πρόσκομα στο παιδί σου. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, όταν διδάσκει θεωρίες οι οποίες είναι παρδαλές και παρδαλές, είναι πρόσκομα εις τους μαθητάς. Και οι πολιτικοί και οι ιερείς, πόσες φορές να μας φυλάει ο Θεός, έχουν φτάσει στα αυτιά μου πράγματα τα οποία είναι πρόσκομα δια των λαών. Και τα λέγουν πολλές φορές αυτά ιερείς. Αδελφέ μου, συναδελφέ μου, ιερέα, γιατί δεν προσέχεις? Γιατί λες το λαό πράγματα τα οποία, με τα οποία ο λαός σκοντάφτει, δηλαδή σκανδαλίζεται, σκοντάφτει? Και τι είναι η νηστεία? Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι τίποτε. Παππούλη μου, τι λες? Δεν γίνεσαι σκάνδαλο στο λαό? Και ούτω καθεξής. Όπως ο Βαλαάμ, ο μάγος, έγινε σκάνδαλο των Εβραίων, παρότι ο Θεός του έβαλε στο στόμα καταπληκτική προφητεία. Είναι στο βιβλίο Αριθμοί, νομίζω 22-23 κεφάλαιο, κάπου εκεί, νομίζω 23 κεφάλαιο. Διαβάσατε το σπίτι σας. Καταπληκτική προφητεία υπέρ του Ισραήλ. Εν τούτης, παρακάτω θα δούμε, όχι στο ίδιο βιβλίο, ότι όταν πολέμησαν τους Μωαβίτες οι Εβραίοι, τον Βαλαάμ τον εσκότωσαν. Ως προς τι πήρε τα χρήματα από τον βασιλιά των Μωαβιτών? Σε τι ωφελήθηκε? Τον εσκότωσαν. Συνήθως αυτό είναι το τέλος εκείνων οι οποίοι γίνονται σκάνδαλο. Έτσι το λέει η Αγία Γραφή. Έγινε σκάνδαλο να πορνεύσει ο λαός του Ισραήλ και να φάγει ειδωλόθητα. Διότι ετελέστη, θα πει ετελεσιούργησε, δηλαδή προσέφερε θυσίες εις τον θεόν των Μωαβιτών. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. 10ο στίχος. Και νυν, λέει Απόστολος Παύλος, ιδού χειρ Κυρίου επισέ. Και εσύ τυφλός μη βλέπων τον ήλιον άχρη καιρού. Παρακρύμπα δε έπεσεν επ' αυτόν αχλής και σκότος, και περιάγων εζήτη χειραγωγούς. Και να, χέρι Κυρίου πέφτει βαρύ επάνω σου, και θα είσαι τυφλός μη βλέποντας τον ήλιον άχρη καιρού, μέχρι καιρό. Αμέσως παρακρύμπα δε έπεσεν επάνω του αχλής, ομίχλη και σκότος, και ζητούσε χειραγωγούς να τον χειραγωγήσουν. Κατά ραγδαίων τρόπων, αγαπητοί μου, έρχεται η τιμωρία εις τον Ελίμα. Γιατί αυτό εκφράζει και το «κενήν ιδού». Και τώρα να, ραγδαία πραγματικά, την ίδια στιγμή. Και η τιμωρία αυτή θα είναι απόδειξης της κακουργίας του Ελίμα. Και εσύ τυφλός μη βλέπων τον ήλιον, και θα είσαι τυφλός μη βλέποντας τον ήλιον. Ναι, εσύ, επειδή εφρόντιζες να επισκοτίζεις τον ανθύπατο,
να μην πιστεύσεις τον ήλιον της δικαιοσύνης με τις μαγείες σου, τώρα να καιρός να επισκοτιστείς εσύ στα μάτια σου. Σου ήρμοζε, ως να έλεγε ο Παύλος, βαρυτέρα τιμωρία, ίσως και αυτός ακόμη ο θάνατος. Αλλά σου δίνει ο Θεός μόνο τύφλωση, και αυτή την τύφλωση άχρη καιρού. Γιατί, δείστε τη φιλανθρωπία του Θεού. Αγαπητοί μου, δεν μας άξιζε βροχή, έπεσε λίγη βροχούλα. Μόλις διαβάστηκαν ευχές για την ανομβρία. Ακούστε, είμαστε φοβερά αμαρτωλοί και ειδωλολάτρες. Δεν μας αξίζει. Είμαστε άξιοι πολλής τιμωρίας. Ο Θεός όμως είναι αγαθός και έριξε λίγη βροχούλα. Έτσι και εδώ, σε αυτόν τον φοβερόν άνθρωπο, τον μάγον παρακαλώ, του δίνει χρόνο μετανοίας, όσο θα μένει τυφλός, να μετανοήσει. Αφού ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και αυτό το άχρη καιρού, λέγει ο Χρυσόστομος, ου κολλάζοντος ειν το ρήμα, αλλά επιστρέφοντος. Δεν ήταν τιμωρία για να χαθεί, αλλά για να επιστρέψει. Ή γαρ κολλάζοντος ειν διαπαντός αν αυτόν επίησε τυφλόν. Γιατί αν ήταν τιμωρία, θα έπρεπε να μείνει τυφλός για όλη του τη ζωή και όχι προς καιρόν. Και παραχρήμα, λέει ο Ευαγγελιστής Λούκας, έπεσε επ' αυτόν αχλής και σκότος. Έπεσε αχλής, είναι η ομίχλη, και σκοτάδι. Ξεκίνησε δηλαδή η τύφλωση με μια ομίχλη στα μάτια και κατόπιν οριστοποιήθηκε το σκοτάδι. Και ότι η τύφλωση ήταν πραγματική, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, τεκμήριον της τυφλότητος το χειραγωγούς ζητήν. Απόδειξε ότι πραγματικά τυφλώθηκε, ζητούσε ανθρώπους να τον χειραγωγήσουν. Αυτό το περιάγον, το περιάγον, έτσι, δηλαδή περιεφέρετο από εδώ και από εκεί, ζητούσε ανθρώπους, πιάσε με, πιάσε με, γύριζε από εδώ και από εκεί να βρει ανθρώπους να τον πιάσουν. Σημαίνει ότι κανείς δεν ήθελε να πιάσει το χέρι ενός θεϊλάτου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που τον σπρώχνει και τον διώχνει και τον καταδικάζει ο Θεός. Έτσι βλέπουμε τι απάντηση δίδει ο Θεός, αγαπητοί μου, διά της εκκλησίας του στους μάγους και τους περιεργαζομένους τα περίεργα. Περιεργαζόμενοι λέγονται οι μάγοι και τα περίεργα είναι οι μαγείες. Θα λέγαμε απλά ότι όσοι χρησιμοποιούν τη μαγεία παθαίνουν τύφλωση της ψυχής για να μην βλέπουν, επειδή ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων εις το μη αυγάσε αυτής, να μην έρθει φωτισμός, αυγή των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Και πολλές φορές δυστυχώς τους μάγους αυτή η τύφλωση, αλλά και τους ανθρώπους που τρέχουν στα μάγια, πολλές φορές αυτή η τύφλωση είναι ισοβία.